φιλοξενούμε στο χώρο μας παιδιά από την περιοχή της Χρυσομαλούσας και όχι μόνο. Είμαστε ένα μεγάλο σχολείο που πραγματοποιεί πάρα πολλές δράσεις και πολλά προγράμματα, όχι μόνο στην πολιτιστικά και αθλητικά, αλλά και ευρωπαϊκά, όπως ακριβώς Erasmus ή Twinic. Στα πλαίσια λοιπόν των προγραμμάτων αυτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα μία συνάντηση με μία αρχαιολόγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ατλάντα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που έδωσε στα παιδιά και ελπίζω ότι στο μέλλον θα πραγματοποιηθούν και άλλου τέτοιου είδους δράσεις, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους καθηγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη προσπάθεια. Οι μαθητές με τέτοιου είδους δράσεις έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να γνωρίσουν από κοντά άλλους πολιτισμούς, καινούργιες νοοτροπίες, να δουν ακριβώς πώς είναι περιοχές, πώς ζουν άλλοι μαθητές σε άλλες περιοχές και γενικώς να αποκτήσουν όχι μόνο την ευρωπαϊκή ταυτότητα, δηλαδή την ταυτότητα που θα πρέπει να έχει ένας πολίτης κράτους που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ένας μελλοντικός πολίτης του κόσμου. Εδώ και 3 χρόνια διενεργούμε ένα πρόγραμμα η Twinning, το οποίο λέγεται Tales of Volcanoes. Εγώ και ο κύριος Παπαδημητράκης ξεκίνησε το πρόγραμμά μας από τη Σαντορίνη, μελετώντας την αρχαία πόλη της Σαντορίνης, την πόλη του Ακροτηρίου, και στη συνέχεια όλη τη δράση του ηφαιστείου. Τα παιδιά επισκέφτηκαν όλη την ιστορική περιοχή της Σαντορίνης, ακόμη ανέβηκαν και πάνω στο ηφαίστειο. Από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε την αδελφοποίηση με ένα σχολείο της Γαλλίας. Το 5ο γυμνάσιο αδελφοποιήθηκε με το σχολείο Victor Hugo στην Μπεσάν. Επισκεφτήκαμε τον περασμένο Νοέμβριο την Μπεσάν και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν μαζί με τους συμμαθητές τους από το άλλο σχολείο όλη αυτή τη δραστηριότητα και την πολιτισμική προέκταση που αφήνει το ηφαίστειο σε έναν τόπο. Προχωρώντας φέτος έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε μια δεύτερη αδελφοποίηση, το 5ο γυμνάσιο μαζί με ένα σχολείο της Τουρκίας, και έτσι ξεκινάμε αύριο να επισκεφτούμε κάποιες πόλεις της Τουρκίας, ναι μεν να δούμε την ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό που υπάρχει πολύ ζωντανός εκεί, αλλά και πάνω απ' όλα να επισκεφτούμε την Ιεράπολη και την περιοχή της Κούλα, όπου εκεί βρίσκεται ένα τεράστιο γεωπάρκο και ένα ηφαίστειο που είναι ακόμα ενεργό, και να μελετήσουμε τις προεκτάσεις του. Η Ιεράπολης είναι η πύλη του Πλούτων, είναι το ιερό του Πλούτων, όπου εκεί το ηφαίστειο έχει δημιουργήσει μία ολόκληρη άσπρη πόλη, μία εξαιρετικής ομορφιάς αρχιτεκτονική ιστορία. Σε αυτό το ταξίδι μας συνόδευσε σήμερα μία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ατλάντα, που διαδικτυακά είχαμε την τιμή να μας κάνει ένα live session από την Αμερική μαζί με τα παιδιά, ώστε να έχουν μία διάδραση, να μπορούν να απευθύνουν το λόγο και να κάνουν ερωτήσεις. Είδαμε τις ελληνικές πόλεις, την αρχαία Πρίνη, την Πέργαμο, την Νίσα, τις οποίες θα επισκεφτούμε και θα μελετήσουμε την ιστορία και τον πολιτισμό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα λόγια της κυρίας Μαμολή, που έκανε όλη αυτή τη διάλεξη, γιατί τα παιδιά μπήκαν στο νόημα και κατάλαβαν τι έχουν να δουν, τι έχουν να αντιμετωπίσουν και να έρθουν τελικά πιο κοντά στην ελληνική ιστορία. Αυτό το κτίριο λέγεται Στοά και είναι ένα καθαρό επίτευγμα των Ελλήνων, όπου είναι ένας ημιυπαίθριος χώρος με σκοπό να στεγάζει οποιαδήποτε δραστηριότητα υπάρχει ανάγκη και να δημιουργεί προστασία από τον ήλιο και από την βροχή. Αυτές οι στοές αρχικά, όπως βλέπετε εδώ, ήταν μικρές, διαφόρων μεγεθών κτλ. Αυτό το κτίριο είναι μια ανακατασκευή ενός αρχαίου κτιρίου που χτίστηκε στην Αθήνα το 141 π.Χ.
και το οποίο ήταν μια τέτοια στοά, βλέπετε εδώ πέρα, είναι περίπου πάνω από 100 μέτρα μήκος. Συγγνώμη. Και είχε σκοπό να δημιουργήσει ένα όριο. Δηλαδή να δώσει ένα όριο στην αγορά και να δημιουργήσει μια πρόσωψη από κολόνες και έτσι να κάνει την αγορά να φαίνεται πιο όμορφη, να έχει μια πιο καλύτερη αισθητική και βέβαια να ξεστεγάσει καταστήματα. Αυτό ήταν ένα εμπορικό κέντρο, είχε 42 καταστήματα που πολλούσαν πολυτελή είδη. Αυτό το κτίριο φυσικά βρέθηκε όπως και όλα τα άλλα σε ερυπόδη κατάσταση. Αλλά ωστόσο με μια πολύ γενναία δωρεά ανακατασκευάστηκε και αυτή τη στιγμή στεγάζει και το Μουσείο της Αγοράς. Οπότε μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το πώς ήταν αυτές οι στοάς. Τη φέρνω όμως εδώ και για έναν ακόμα λόγο, γιατί ήταν η δωρεά του Ατάλου, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Περγάμου, στην οποία θα φτάσουμε στο τέλος αυτής της παρουσίασης. Ήταν λοιπόν μια δωρεά που έγινε από την πόλη της Περγάμου στην Αθήνα και βέβαια ένα μέσο προβολής και σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Τότε λοιπόν η Αθήνα ήταν χαμένο παιχνίδι και όπως όλες οι πόλεις που εξελίχθηκαν σταδιακά. Υπήρχαν όμως περιπτώσεις που πόλεις καταστρέφονται και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε αυτή η ευκαιρία. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τις ξαναχτίζουμε όπως ήτανε ή ξεκινάμε από την αρχή. Έτσι λοιπόν το πρώτο τέτοιο παράδειγμα ήταν η περίπτωση της Μιλήτου, η οποία ήταν μια πόλη που πολύ αρχαία πόλη στη Μικρά Ασία απαντάται ακόμα και σε ηχητικά κείμενα. Ήταν ένα μικυναϊκό, δηλαδή ήδη από τη μικυναϊκή εποχή θα πρέπει να φανταστείτε ότι υπάρχει παρουσία εκεί πέρα. Και ήταν μια πολύ σημαντική πόλη, η οποία είχε προστατευτεί εναντίον των Περσών. Έτσι λοιπόν οι Πέρσες την έκαψαν όταν μπήκαν μέσα και την κατέστρεψαν ολοσχερώς. Τότε λοιπόν το 476 αυτοί αποφάσισαν να την ξαναχτίσουν και είχαν έναν ντόπιο πολεοδόμο, τον Υπόδαμο. Παρένθεση, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό είναι ιστορική ή μυθική φιγούρα. Πάντως σίγουρο είναι ότι ο Υπόδαμος θεωρείται ως ο πατέρας, ας το πούμε έτσι, της ελληνικής πολεοδομίας, γιατί εφάρμοσε αυτό το σύστημα, όπου εδώ έχουμε ένα σύστημα από κάνοβο, ξεχώρισε δηλαδή τις θρησκευτικές λειτουργίες, τις εμπορικές λειτουργίες, τις διοικητικές λειτουργίες. Και αυτό το πράγμα είναι μεγάλο επίτευγμα, λέγεται zoning στα αγγλικά, δηλαδή όταν δημιουργεί συγκεκριμένες ζώνες, προκειμένου να υπάρχει μια οργάνωση σε μια πόλη. Θέλω να πω ότι ο κάναβος δεν είναι επίτευγμα του Υπόδαμου, απαντάται πολύ πιο αρχαία εποχή, στην Αίγυπτο ήδη, όπου όταν θέλουν να χτίσουν μια πυραμίδα και αναγκαστικά μεταφέρανε πάρα πολύ πληθυσμό εργατών σε ένα συγκεκριμένο σημείο, χρησιμοποιούσαν αυτό τον κάναβο προκειμένου να φτιάξουν σπίτια για τους εργάτες με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο. Ωστόσο, ο Υπόδαμος τον χρησιμοποίησε για μια πόλη όπου εισήγαγε λειτουργίες αυτοδιοίκησης, λειτουργίες που συναντάμε σε μια ελληνική πόλη. Το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε μετά οι Αθηναίοι προσέλαβαν τον Υπόδαμο να τους φτιάξει τον Πειραιά, ο οποίος Πειραιάς ήταν το λιμάνι τους και μέχρι τότε δεν είχε οικιστεί. Οικίστηκε λοιπόν το 450. Η επόμενη δουλειά που ανέλαβε ήταν στην Όλυμπο, που ήταν επίσης μια προέκταση που είχε γίνει στη Χαλκιδική είναι η Όλυμπος. Και εκεί πάλι μια αρχαία πόλη είχε καταστραφεί από τους Πέρσες και δημιουργήσανε μια βόρεια προέκταση. Σε αυτή την περίπτωση πάλι εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα. Και φτάνουμε λοιπόν στην Πριγίνη, η οποία είναι και το πιο τελειοποιημένο παράδειγμα αυτής της λογικής. Η Πριγίνη βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Μέανδρου. Είναι περίπου μία-μιάμιση το πολύ, είναι έξω από τη Σμύρνη, περίπου μία ώρα προς τα νότια. Και καθώς λοιπόν βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Μέανδρου, είχαν το πρόβλημα ότι ο ποταμός συνέχεια έφερνε, πώς να το πω, πώς λέγονται αυτά που κατακάθονται. Λάσπες, ας το πούμε έτσι. Οπότε οι κάτοικοι της Πρίνης
Για να γλιτώσουν επιτέλους από αυτό το πρόβλημα, αποφάσισαν να χτίσουν την πόλη τους λίγο πιο ψηλά στο βουνό. Και ξεκίνησαν πάλι εξ αρχής. Το 350 ίδρυσαν την πόλη τους λίγο πιο πάνω. Βλέπετε εδώ στις τοπογραφικές γραμμές του χάρτη, στο δεύτερο διάγραμμα, φαίνεται ένα πολύ μεγάλη υψομετρική διαφορά. Δείτε εδώ φωτογραφία. Υψώνεται λοιπόν η Ακρόπολη ακριβώς πάνω από την πόλη και στους πρόποδες αυτού του λόφου χτίστηκε η πόλη της Πριένης. Βλέπετε και εδώ στο διάγραμμα που σας έδειξα τη ίδια λογική που εφαρμόστηκε νωρίτερα 100 χρόνια πριν στη Μίλητο, εφαρμόστηκε και εδώ. Η κεντρική οδός είναι εδώ πέρα, εισέρχεται κανείς μέσα στην πόλη και βλέπουμε ότι όλη η πόλη είναι από ένα ανελαίητο κάναβο. Αυτοί οι δρόμοι συνεχίζονται ακόμα και όταν δεν υπάρχει χώρος για να βγει ο δρόμος, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καταλήγουν να γίνουν σκάλες. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει αυτό κάτι από σκαλάκια σε πόλεις, ακόμα και της Μυτιλήνης πόλη έχει τέτοια παράδειγμα. Αλλά εδώ είναι αυτή η φορά που εφαρμόστηκε, ίσως η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε αυτό, που όπου θέλεις να βάλεις ένα τακτικό σχέδιο σε ένα τοπογραφικό χώρο, μπορείς και εμένεις σε αυτό το σχέδιο, παρότι η τοπογραφία δεν σε βοηθά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δρόμο, ο οποίος καταλήγει να γίνει σκάλες. Αυτό εδώ είναι ένα άνδυρο, δηλαδή ένας αναλυματικός τείχος, όπου δημιουργεί ένα επίπεδο χώρο από πάνω, στον οποίο χτίστηκε ο ναός της Αθηνάς. Είναι αυτός εδώ που τον βλέπετε στην... Τώρα δεν νομίζω ότι βλέπετε τον κέρσορα του κομπιούτερ μου, αλλά είναι στο διπλανό σχέδιο που βλέπετε ένα ναό να προβάλλει. Επανέρχομαι λοιπόν στο προηγούμενο. Βλέπετε εδώ τα τετράγωνα και συγκεκριμένα πόσο τετράγωνα αφαιρέθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τις δημόσιες δραστηριότητες. Το στάδιο, που είναι ένα πολύ μακρύ κτίριο, 190 μέτρα, αναγκαστικά πάντα μπαίνει στις παρυφές μιας πόλης, προκειμένου να μην δημιουργεί τεράστια τετράγωνα όπου δεν μπορείς να στρίψεις και για να στρίψεις πρέπει να πας 200 μέτρα πέρα. Η αγορά πάλι εντάσσεται σε αυτόν τον κάναβο, όπου 6 οικοδομικά τετράγωνα αφιερώθηκαν για να βγει η αγορά. Το θέατρο συναποτελείται από 2 οικοδομικά τετράγωνα και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άριστο παράδειγμα όπου η πόλη ιδρύεται εξ αρχής, κατοικείται εξ αρχής και βάσει αυτών των αρχών. Βλέπετε εδώ κάποιες κατόψεις όπως και renderings από την είσοδο στην αγορά. Εδώ υπάρχει μια μηνιαμιακή πόλη για να μπεις μέσα, να καταλάβεις ότι μπήκες σε ένα πολύ σημαντικό χώρο. Ο ελεύθερος χώρος της αγοράς και βλέπετε όλες τις κοινοστοιχίες, οι οποίες δημιουργούν αυτή την πρόσωψη, την ενιαία πρόσωψη και την ενιαία αισθητική σε αυτό το δημόσιο χώρο. Και φυσικά εδώ υπάρχει πάλι αυτή η στοά που βλέπετε, όπου δημιουργείται αυτός ο ημιυπαίθριος χώρος, στο βάθος υπάρχουν μαγαζιά, και ούτω καθεξής. Το ίδιο σύστημα που σας έδειξα, όλο γύρω-γύρω όλη την αγορά υπάρχουν μαγαζιά τα οποία βγαίνουν προς τον ημιπαίθριο χώρο. Σε αυτό το ιστό επίσης βγαίνει και το βουλευτήριο, όπου είναι εκεί που συνεδριάζουν οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι των πολιτών. Υπάρχει ένας βωμός στο κέντρο, αφιερωμένος στην πόλη. Βλέπετε την άριστη κατάσταση στην οποία διατηρείται αυτή η πόλη, το θέατρό της, επίσης η θρόνη των επισήμων στην πρώτη σειρά, το κύλο, το προσκήνιο που ανεβαίνουν οι ηθοποιοί και η ορχήστρα στο κέντρο, που πια σε αυτή την εποχή η ορχήστρα δεν είναι στρογγυλή, έχει αυτό το σχήμα. Το γυμνάσιο επίσης είναι ένα ορθογώνιο, υπάρχουν εξέδρες όπου γίνονται διάφορα μαθήματα, διαλέξεις και φυσικά στο μέσον είναι ο ανοιχτός χώρος της παλέστρας, επίσης με κοινοστοιχεία γύρω-γύρω, προκειμένου οι αθλητές να αθλούνται. Και τέλος τα σπίτια. Στα σπίτια επίσης υπάρχει η ίδια αρχή της δημοκρατίας και της πρόβλεψης και της πρόνοιας, ώστε όλοι οι κάτοικοι να έχουν τα ίδια, κατά κάποιο τρόπο, τις ίδιες παροχές.
Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο αποτελεί, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σχήμα και μέγεθος, 160 επί 120 πόδια, υποδιαιρείται με μία, σε δύο άλεια, που λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή σαν κάπως ένας βοηθητικός διάδρομος ανάμεσα στα δύο. Και όλα τα σπίτια, ανεξαρτήτως αν βλέπουν προς το βορρά ή προς τον νότο, έχουν την αυλή πάντα προς τον νότο. Γιατί στο ελληνικό σπίτι, και αυτό ίσως το ξέρετε και από το χωριό σας, από το σπίτι της γιαγιάς σας ή της προγιαγιάς σας ίσως, η αυλή πάντα βλέπει προς τον νότο για να παίρνει τον νότιο φως καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση βλέπετε ότι η αυλή δεν, παρότι αυτά τα σπίτια εδώ ας πούμε βλέπουν προς βορρά, η αυλή πάλι είναι στο νότιο τμήμα του κάθε οικοπαίδου, ας το πούμε έτσι. Και τέλος η είσοδος του σπιτιού είναι είτε απευθείας από τον δρόμο μέσα από την αυλή, είτε σε αυτά από τα σπίτια, όπου η πρόσωψη είναι πολύ σημαντική για να αφιερωθεί σε σπίτι, έχει γίνει κατάστημα και έτσι η είσοδος μπαίνει στο μέσα. Και τα πιο σημαντικά δωμάτια του σπιτιού είναι αυτά εδώ τα βορεινά, τα οποία βλέπουν προς νοπιά, ο ανδρώνας όπου γίνονται τα συμπόσια των ανδρών και τα λοιπά. Τώρα, αυτή η αρχιτεκτονική είναι επίτευγμα των Ελλήνων. Σκεφτείτε το λιγάκι, δηλαδή όταν βλέπετε τη Νέα Υόρκη, να μην ζηλεύετε, γιατί κι εμείς δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε πολύ καλά πώς δίνεται μια ωραία πόλη. Άλλο που δεν την κάνουμε πάντα. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως ξέρετε, ο ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε και φυσικά η πολεοδομία ήταν ένα όργανο στα χέρια του Αλεξάνδρου και των διαδόχων του, προκειμένου να επιβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και τον ελληνικό τρόπο διοίκησης των πόλεων. Και επίσης σαν αισθητική, από πλευράς αισθητικής, ήταν με το που μια πόλη αποκτούσε στοές και αποκτούσε αγορά και βουλευτήριο και στάδιο και θέατρο, αυτόματα γινόταν ελληνική, ακόμα και αν δεν ήταν, ακόμα και αν οι κάτοικοι της δεν μιλούσαν ελληνικά. Υπάρχει λοιπόν εδώ έχω φτιάξει εκτός τους χάρτες, όπου διαδοχικά βλέπετε πόσες πόλεις ιδρύθηκαν στην Μικρά Ασία και αυτές δεν είναι όλες. 300 μέχρι το 250 π.Χ. ιδρύθηκαν άπειρες πόλεις. Τώρα αυτές οι πόλεις δεν ήταν πάντα εξ αρχής. Μπορεί κάποιες φορές να υπήρχαν συνοικισμοί, δηλαδή δύο πόλεις να εργόντουσαν μαζί και να γινόταν μια μεγαλύτερη, ή να προϋπήρχε και να επαναϊδρύονταν. Γίνανε φυσικά πολλές μετακινήσεις πληθυσμών. Και ούτω καθεξής, δεν θα μπούμε σε αυτό. Σημασία έχει ότι ιδρύθηκαν πάρα πολλές πόλεις κατά αυτή την περίοδο. Και όλες αυτές οι πόλεις ακολούθησαν αυτόν τον μπούσουλα κατά κάποιο τρόπο που σας περιέγραψα με την Τριήμη. Πρώτη από όλες ήταν η Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, και την οποία ίδρυσε ο Αλέξανδρος ο ίδιος. Και βλέπετε εδώ πώς ακολούθησε αυτό το σύστημα πολεοδομίας. Το ίδιο. Και φυσικά σε όλη τη Μικρά Ασία, όλες αυτές οι πόλεις, πάντα ιδρύονταν σε σημαντικά σημεία. Έχω διαλέξει λοιπόν 2-3 περιπτώσεις να σας δείξω. Μία είναι η περίπτωση της Νύσας, η οποία είναι βασικά στο δρόμο σας, από τη Σμύρνη, για να πάει κανείς στο Ντένιζλι, που είναι η σύγχρονη πόλη, όπου κοντά ήταν η Ιεράπολη. Αυτά τα βουνά είναι αδιαπέραστα, οπότε στην αρχαιότητα οι συγκοινωνίες γινόντουσαν μέσα από τα ποτάμια. Έτσι και σήμερα, ο highway, ο αυτοκινητόδρομος που ενώνει τη Σμύρνη με τον Ντένιζλι, περνάει ακριβώς έξω, είναι κατά μήκος του ποταμού με Άνδρο. Οπότε αυτή η πόλη είναι στον δρόμο σας. Είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα απίστευτο επίτευγμα μηχανικής. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ριάκι, το οποίο διασχίζει σε αυτό το σημείο και δημιουργείται μια χαράδρα. Από τότε λοιπόν, από ακόμα και αρχαίοι συγγραφείς την αποκαλούσαν αυτή την πόλη δίπολη, γιατί αποτελούνταν από δύο πόλεις ουσιαστικά που στο μέσον ενώνονταν. Έχουμε λοιπόν εδώ τη Νύσα και βλέπετε εδώ το φαράγγι, και πάνω σε αυτό το φαράγγι μπορέσαν και γεφύρωσαν και φτιάξαν ένα ολόκληρο στάδιο. Αλλά όλη η πόλη είναι, παρότι σήμερα είναι μέσα στον Ελαιώνα, βάση του σχεδίου ξέρουμε πολύ καλά οι αρχαιολόγοι και πάνε και ανασκάπτουν ακριβώς εκεί που περιμένουμε ότι θα υπάρχουν οι δρόμοι και εκεί που είναι το θέατρο
και η αγορά και η βιβλιοθήκη και το βουλευτήριο. Άλλη πόλη, ακριβώς λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, η Αφροδισιάδα, πάλι το ίδιο σύστημα. Και μετά η Ιεράπολη, στη Φρυγία. Εδώ επίσης υπάρχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του τοπίου, καθώς οδηγείς και φτάνεις από μακριά, βλέπεις αυτό το άσπρο. Και λες, μα τι είναι αυτό το άσπρο? Φτάνεις εκεί, ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και τελικά καταλήγεις ότι όλο το άσπρο είναι ουσιαστικά από μια πηγή στην οποία στην αρχαιότητα είχε ιδρυθεί ένα ιερό του Πλούτωνα. Αυτό το ιερό ιδρύθηκε ακριβώς πάνω από εκεί που βγαίναν τα ιαματικά νερά. Ήταν το Πλουτόνιο. Και ακριβώς εδώ σε αυτή την αψίδα που βλέπετε, μπροστά σε αυτή την δεξαμενή, από εκεί βγαίναν τα νερά και χύνονταν μετά στην πόλη. Να, τώρα η χημική σύσταση αυτών των νερών ήταν τέτοια, είναι, συνεχίζει να είναι τέτοια, όπου σε αλληλεπίδραση με το πέτρωμα δημιουργείται αυτό το χρώμα, αυτή η κρούστα. Αυτό είναι ό,τι πιο αφύσικο μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ ήμουν εκεί το περισμένο καλοκαίρι, 3 η ώρα το μεσημέρι, τον Ιούλιο, που αρπατάς πάνω σε αυτό το πέτρωμα, καίει ο ήλιος, φοβάσαι μην πάθεις ηλίαση, υποχρεούσε να είσαι ξυπόλυτος και τα πόδια σου δεν νιώθουν καμία θερμοκρασία. Εδώ λοιπόν, στην ελληνιστική εποχή, ιδρύθηκε η πόλη που ονομάστηκε Ιεράπολης. Και πάλι, βλέπετε εδώ μακρόστονα οικονομικά τετράγωνα, το θέατρο στην κλίση του εδάφους και άλλα κτίρια επίσης, η αγορά εδώ πέρα, πιο έξω κτλ. Τώρα, όλες αυτές οι πόλεις, εννοείται ότι στους αιώνες ζωής που είχαν μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, μέχρι που κάποια στιγμή μεταλήφθηκαν, προφανώς ζήσανε και σεισμούς και καταστροφές και ανακαινήσεις. Οπότε, αυτά που βλέπετε τα μνημεία σήμερα ως επιτοπλίστων, κατά κύριο λόγο, είναι μία ανακαίνιση που κάνανε οι Ρωμαίοι. Παραδείγματος χάρη αυτό εδώ το θέατρο είναι ένα αριστούργημα ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πόλη δεν ιδρύθηκε ως ελληνική ή ελληνιστική πόλη. Και αυτό το επισημαίνει γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε σε αρχαιολογικούς χώρους πινακίδες, η λέξη Ελλάδα, ελληνιστική εποχή, κλασική εποχή είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και αυτό είναι μια φοβερή παραποίηση της ιστορίας. Οφείλω να πω όμως ότι πιο σύγχρονοι χώροι που έχουν γίνει πιο πρόσφατα, όπως ας πούμε η Νίσα, που σας έδειξα τώρα, οι πινακίδες που έχουν αναγνωρίζουν την κλασική εποχή και την ελληνιστική. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει μια πιο μορφωμένη αντιμετώπιση πλέον, ακόμα και από τους Τούρκους, στον τρόπο που διαχειρίζονται τον πολιτισμό τους. Ωστόσο, τα πιο τουριστικά μέρη που έγιναν παλιότερες δεκαετίες έχουν πολύ έντονο πολιτικό χρώμα. Πολύ δίπλα στην Ιεράπολη είναι και η Λαοδίκεια, λίγα χιλιόμετρα πιο έξω. Και τέλος, πάνω στην Πέργαμο, ξέρω ότι η διδακτική ώρα έχει τελειώσει, αλλά μου δίνεται άλλα περίπου 10 λεπτά. Ναι, ευχαριστούμε. Okay. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στην Πέργαμο, όπου είναι η πιο κοντινή στη Λέσβο και βέβαια ίσως και ο πρώτος προορισμός που θα πάτε. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική πόλη. Όταν ιδρύθηκαν τα βασίλεια από τους διαθόπους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πιο σημαντική ίσως ήταν οι Πτολεμαίοι στην Αίγυπτο, οι Σελευκίδες στη Συρία. Ο Σέλευκος λοιπόν είχε ένα θησαυρό, τον οποίο έστειλε έναν έμπιστο του, το Φιλέτερο, και το έστειλε να το διαχειριστεί, να τον κρατήσει στην Πέργαμο, που ήταν μια πάρα πολύ οχυρή θέση. Πάνεις λοιπόν με το αυτοκίνητο, βλέπεις εδώ τώρα τη σύγχρονη πόλη που λέγεται Πέργαμα, και βλέπεις ένα τεράστιο λόφο μπροστά σου, σε ένα τεράστιο ύψωμα. Όντως είναι πολύ οχυρή θέση. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Φιλέτερος λέει, και γιατί να φυλάω το θησαυρό και λογαριασμό κάποιου άλλου, με τόσα λεφτά δεν φτιάχνω μια δική μου πόλη και δικό μου βασίλειο? Και όντως αυτό το ιδρύθηκε λοιπόν η δυναστεία των Αταλίδων, η οποία ήταν πάρα πολύ εύρωστη
είναι οι ίδιοι ατελείδες που κάναν τη δωρεά τη ΣΤΟΑ του Ατάλου στην αρχαία αγορά της Αθήνας, όπως και τη ΣΤΟΑ του Ευμένη, δίπλα στο Ηρώδιο και στο Θέατρο της Αθήνας, όπως και πάρα πολλά άλλα κτίρια. Και φυσικά φτιάξαν την ίδια τους την πόλη στα πρότυπα της Αθήνας. Όπως νωρίτερα είχε κάνει πριν η ίδια, με πιο οργανωμένο τρόπο, εδώ ο βασιλιάς Άταλος και ο Ευμένης, ο πρώτος, ο δεύτερος και ούτω καθεξής, όλη την δυναστεία, θέλησε να φτιάξει την Πέργαμο στα πρότυπα της Αθήνας, αλλά βέβαια με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ποιο είναι λοιπόν το επίτευγμά τους? Βλέπετε εδώ στο χάρτη που σας δείχνω, βλέπετε εδώ τα οικοδομικά τετράγωνα, τα τετράγωνα, αυτή είναι η ρωμαϊκή προέκθεση της πόλης. Πιο πάνω που βλέπετε τα ορθογώνια τετράγωνα, αυτά είναι τα οικοδομικά τετράγωνα της ελληνιστικής πόλης. Τώρα το τουρκικό χωριό, τα Μπέργαμα, κυρίως εντοπίζεται στο ρωμαϊκό αστικό ιστό, ενώ η ελληνιστική πόλη είναι κάπως εγκατελειμμένη στις παρυφές του λόφου. Παλιότερα μπορούσες να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη με αυτοκίνητο, αλλά πλέον υπάρχει ένα τελεφερίκ που σε πάει κατευθείαν επάνω. Οπότε με το που θα πάτε εδώ εσείς, θα βρεθείτε κατευθείαν σε αυτό εδώ το χώρο που είναι η Ακρόπολη της Περγάμου. Εκεί βρισκόταν το παλάτι των Ατελίδων, υπήρχαν και κάποια ακόμα ιερά που θα σας τα πω σε λίγο. Και από εκεί πέρα, καθώς κατεβαίνεις, περνάς από όλη η πόλη είναι οργανωμένη πάνω σε πλατώματα. Είναι το γυμνάσιο, η αγορά και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την αγορά, η οποία, ή την Ακρόπολη, η οποία εσκεμμένα έχει οργανωθεί με έναν τρόπο σαν βεντάλια. Δηλαδή, έχει οργανωθεί σε συγκεκριμένες άνδυρα, τα οποία το καθένα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτά όμως δεν είναι σωστρεφή να κοιτάνε προς τα μέσα με τις στοές όλοι να δημιουργούν ένα εσωτερικό χώρο. Είναι ανοιχτά προς το τοπίο. Ο σκοπός όταν είσαι εδώ πάνω δεν είναι να δεις το βωμό μόνο, αλλά να δεις το βωμό σε σχέση με το τοπίο. Ουσιαστικά λοιπόν η αρχιτεκτονική γίνεται ένα παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπεις το τοπίο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια λοιπόν αυτής της Ακροπόλεως είναι το θέατρο, το οποίο είναι τεράστιο και σε χωρητικότητα, αλλά κυρίως σε κλίση. Από όλα τα αρχαία θέατρα στον ελληνικό και στο ρωμαϊκό κόσμο, είναι το θέατρο που έχει την πιο απότομη κλίση. Βλέπετε εδώ πώς είναι. Το να βρεθείς εκεί πάνω είναι ένα αίσθημα που σηκώνεται η ανάσα πραγματικά. Εδώ μπορείτε να δείτε μια φωτογραφία και πώς φαίνεται το τοπίο στο βάθος. Εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση, ένα μοντέλο, όπου βλέπει κανείς τη σχέση και πώς μπορεί να πάει από τη μία, από το ένα άγκυρο στο άλλο. Αρχικά είναι ο βωμός του Δία εδώ μπροστά, μετά είναι το ιερό της Αθηνάς και τέλος στο βάθος, πάνω αριστερά, είναι ο ναός του Τραϊανού που χτίστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια. Θα σταθώ ελάχιστα στο Ιερό της Αθηνάς, το οποίο όπως η Πέργαμο όπως ήταν η αντίπαλη πόλη της Αλεξάνδρειας, έτσι και το Ιερό της Αθηνάς στέγαζε τη βιβλιοθήκη της Περγάμου, η οποία ήταν η αντίπαλη, φυσικά η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν πολύ πιο μεγάλη και πολύ πιο γνωστή, αλλά αυτή ίσως ήταν η δεύτερη σε σχέση με αυτήν. Και για μας τώρα είναι πολύ σημαντική γιατί μας δίνει μια εικόνα για το πώς ήταν η βιβλιοθήκη στον αρχαίο κόσμο, μιας και τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας δεν τη γνωρίζουμε. Τι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το ναό, έχουμε μια αυλή και έχουμε μια κοινοστοιχεία σε σχήμα γάμα, όπου μπαίνοντας κανείς μέσα μπορεί τρισδιάστατα να στραφεί, να δει το ναό και να δει και στο βάθος το τοπίο. Η δε στροά εδώ πάνω, εδώ που βλέπετε τα βέλη, ήταν διόρροφη. Δηλαδή, ενώ η κοινοστοιχεία μπροστά ήταν διόρροφη, τα δωμάτια στο πίσω μέρος ήταν μόνο στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο η στοά ήταν ένας τρόπος να μπορείς να βρεθείς να κινηθείς σε ανισοϊψή επίπεδα. Να μπορείς να πας δηλαδή σε ένα χώρο που είναι να κλείσει, να μπορείς να βρεθείς από τον κάτω χώρο στον πάνω χώρο μέσα από κάποιες σκάλες. Οπότε, αυτό είναι το επίτευγμα της Περγάμου, το ότι μπόρεσε να σκεφτεί τη στοά
σε σχέση με την τομή της και πώς μπορεί να βοηθήσει σε ένα χώρο όπου δεν είναι επίπεδος. Πέρα να πω ότι αυτή η βιβλιοθήκη ήταν πάρα πολύ διάσημη στην αρχαιότητα και βλέπετε και τη φιλοδοξία τους, είχαν φτιάξει το κτίριο, είχαν θέσει υπό την προστασία της θέας Αθηνάς με ένα άγαλμα που ήταν αντίγραφο της Αθηνάς του Φιδία, που ήταν στο Παρθενώνα. Αυτό τώρα το άγαλμα βρίσκεται στο Βερολίνο, στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο. Παρότι λοιπόν η αρχιτεκτονική και επίσης στο κέντρο του συγκροτήματος αυτού υπήρχε αυτό το ανάθεμα. Έρχομαι σε αυτό τώρα λοιπόν στη βιβλιοθήκη. Παρότι η αρχιτεκτονική τους ήταν σχετικά κλασική ζούσα, η αρχιτεκτονική τους ήταν πάρα πολύ μπαρόκ. Ο σκοπός τους ήταν να δείξουν το συνέστημα, extreme καταστάσεις συναισθήματος και πώς κάποιο συμβάν γίνεται και απεικονίζεται στην πιο, πώς να το πω, στην κορύφωσή του. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τέχνης, της Περγάμου, και το πιο επιβλητικό απ' όλα, είναι ο βωμός του Δία, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πια στον χώρο της Περγάμου, αλλά έχει μεταφερθεί ολόκληρος και έχει ανακατασκευαστεί στο Μουσείο της Περγάμου, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για να φιλοξενήσει αυτό το μνημείο. Αποτελείται λοιπόν από ένα τεράστιο μνημειακή σκάλα, όπου ανεβαίνεις, περνάς από αυτή τη διπλή κοινοστοιχεία και βρίσκεσαι σε μια αυλή με κύονες γύρω-γύρω, όπου εδώ είναι ο κατεξοχήν βωμός. Όλο αυτό όμως το ποιόσχημο περίβολος, κατά κάποιο τρόπο, περιτρέχεται από μια ζωφόρο που απεικονίζει γιγαντομαχία, η οποία είναι η κατεξοχήν παράδειγμα της μπαρόκ γλυπτικής που δημιούργησε η Πέργαμος. Βλέπετε εδώ την Αθηνά να τραβάει τον Τιτάνα από τα μαλλιά, η μάνα του Υγεία να βγαίνει από το έδαφος με σκυθροπά μάτια να παρακαλεί την Αθηνά, ενώ φυσικά η Αθηνά δεν του γλιτώνει τη ζωή. Εδώ είναι ένα πιο κοντινό. Το θέμα της γιγαντομαχίας ήταν πολύ συνηθισμένο στην ελληνική τέχνη και σας παραθέτω ένα άλλο παράδειγμα από πάνω, από τους Δελφούς. Αλλά βλέπετε ότι το στυλ είναι τελείως διαφορετικό. Βλέπετε πόσο έντονα είναι άπεργο, ας πούμε, το γλυπτό, με τρυπανιές, με ένα σωρό τεχνικές, προκειμένου η μορφή σχεδόν αποκολλάται από τον τοίχο και είναι έτοιμη να τη δείξει πάνω σου. Το ίδιο στυλ είναι και η νίκη της Αμοθράκης, όπου πάλι βλέπεις αυτή την ώρα που προσγειώνεται, τα υφάσματα, οι πτυχές των υφασμάτων, των ρούχων, πώς απεικονίζουν τη μορφή σχεδόν σαν να πάλεται, σχεδόν σαν να είναι ζωντανή. Ο Λαοκόντας, παρότι από τη Ρόδο, πάλι θεωρείται πολύ συγγενής με το στυλ της Περγάμου. Και τέλος, η τύφλωση του Πολύκτημου, που βρίσκεται στην Ιταλία, αντίγραφο ελληνιστικής, όλα αυτά που σας δείχνω τα γλυπτά, πλην της Αμοθράκης, εννοείται, της νίκης της Αμοθράκης και του ζωφόρου του Ιδία, είναι αντίγραφα της ελληνιστικής εποχής. Βλέπετε όμως, παρότι αντίγραφα, όπως ο Πολύφημος εδώ, μοιάζει πάρα πολύ με το Λαοκόντα, όπως και με τον Γίγαντα από τη ζωφόρο του βωμού του Δία. Και τέλος, δύο αυθεντικά γλυπτά που είναι όντως από την Τέρμα Γαμό, είναι μπρούτζινα, και αυτό κατευθείαν σας λέει ότι είναι αυθεντικό, ενώ στην ρωμαϊκά αντίγραφα ήταν πάντα από μάρμαρο. Εδώ απεικονίζει ένα πυγμάχο με ένα σωρό τραύματα στη μύτη του, στα χέρια του, στα μάτια του, φορώντας αυτούς τους σημάντες στα χέρια την ώρα που γυρίζει να δει το. Και ένας επίσης πρίγκιπας, θεωρείται ένας από τις οικογένειες των Αταλίδων. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Βασικά δύο θέματα έθιξα σήμερα. Το ένα ήταν η ανάπτυξη της πολεοδομίας από την κλασική εποχή, πώς αυτή μεταλαμβαδεύτηκε στις ελληνικές πόλεις που θα δείτε. Και δεύτερον, τα πτεύματα της Περγάμου στην αρχιτεκτονική, στην πολεοδομία και στην γλυπτική, όπου απέκτησε ένα εντελώς χαρακτηριστικό στυλ με την αρχιτεκτονική της, παρότι να έχει κλασικές μορφές, εντελώς
σε εντελώς διαφορετική διάταξη, όπου πια το κτίριο δεν είναι ένα κτίριο αυτοτελές, αλλά είναι σε ένα διάλογο με το τοπίο. Όλα πάλλονται, όλα περιστρέφονται και απολαύσει ένα κτίριο, ένα γλυπτό, ένα οτιδήποτε από πάρα πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν υπάρχει μία οπτική γωνία, υπάρχουν πολλές. Αυτά έχοντας στο μυαλό, ελπίζω να απολαύσετε το ταξίδι σας.